Αρκαδία 938. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη που μας δώσατε 4 χρόνια τώρα και για την περήφανη και μεγάλη νίκη που κάναμε σήμερα. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Μετά από έναν προεκλογικό αγώνα που σε γενικές γραμμές κρατήθηκε σε επίπεδα ευπρέπειας και πολιτισμού, οι πολίτες του Δήμου Τρίπολης αποφάσισαν. Ναι στην πρόοδο, ναι στην προοπτική, το αύριο της ελπίδας και της ασφάλειας. Η παράταξη την οποία έχω την τιμή αλλά και την ευθύνη να ηγούμε έλαβε την εντολή να συνεχίσει το έργο της. Να τιμήσει και να ολοκληρώσει το συμβόλαιό της με το λαό. Να υλοποιήσει το όραμά της για τον τόπο μας. Όπως και στην πρώτη θητεία μας, έτσι και στη δεύτερη, θα είμαι δήμαρχος όλων των πολιτών. Κοντά στο πρόβλημα και στην ανάγκη καθενός και καθεμιάς, ανεξάρτητα από παραταξιακή τοποθέτηση, πέρα και πάνω από οποιαδήποτε προεκλογική αντιπαράθεση και αντίθεση. Υπάρχει μόνο ένας νικητής, ο Δήμος Τρίπολης, οι πολίτες του Δήμου μας, όλοι εσείς, οι δημότες πρωτεύουσας και των χωριών και του τελευταίου μας οικισμού. Σε εσάς, σε αυτούς, ο έμπαινος για την επιλογή, σε αυτούς, σε εσάς, το μεγάλο ευχαριστώ για την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου και προς τους συνεργάτες μου. Από αυτούς περιμένω διαρκή κριτική στήριξη, επισημάνθησης, απέτηση για σωστές δρομολογήσεις και διόρθωση τυχόν αστοχιών, αφού κανένας μας δεν είναι αλάνθαστος. Ίδια αντιμετώπιση και συνεργασία ζητώ και περιμένω από τις δύο άλλες παρατάξεις, από όλους τους συναδέλφους μας στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσωπικά δεν βλέπω αντιπάλους. Αντίπαλοι για μένα είναι μόνο τα προβλήματα της κοινωνίας μας. Προσωπικά θέλω όλες τις τοπικές δυνάμεις ενωμένες στον αγώνα και στο όραμα για την Τρίπολη του αύριο. Την Τρίπολη του κοινού μελλοντός μας. Ευχαριστώ και πάλι τους συνδημότες μου, όλους τους συνεργάτες μου, τη Δημοτική. Τους συνεργάτες που αυτή την τετραετία δουλέψαμε μαζί, τη Δημοτική Ομάδα της τετραετίας 2019-2023, όλους τους νέους που ήρθαν στην παραταξή μας φέτος και είναι όλοι τους άξιοι, και με όραμα για τον τόπο και για την πατρίδα μας. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω από τη σημερινή βραδιά και να μου επιτρέψετε τη συγκίνηση να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα την οικογένειά μου. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου για την καθημερινή ώρα που τους συνεργάτες μου στο γραφείο. Και θα τους ονομάσω έναν έναν προσωπικά. Τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο.
αδελφός και κουμπάρος 40 χρόνια τώρα και είναι διαρκώς δίπλα μου. Τα κορίτσια του γραφείου, η κυρία Ζορμπά, που είναι 20 χρόνια συνεργάτη μου στο γραφείο μου και στο γυμναστήριο. Η Μάρτη Φιγόρα, η Σόνια Σαρατοπούλου, που βοήθησαν στις εκλογές. Η Μαρία, εδώ στο γραφείο. Το Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο. Όλα τα παιδιά, όλες και όλους, έδωσαν για 2 μήνες τώρα έναν καλό και ευγενικό αγώνα με στόχο τίποτα άλλο. Το κοινό καλό. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Μα πάνω απ' όλα, συγγνώμη αν ξέρετε για μένα, μα πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς. Όλους τους συμπολίτες και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι στήριξαν το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια, μας στήριξαν στην προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα αν δέχτηκαν πιέσεις κλπ. Αυτά δεν θα τα πούμε τώρα από σε μια βραδιά γιορτής. Τους ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλες και όλους μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για σε όλους και όλες με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην συνέχιση ενός ονείρου για τον τόπο μας. Ενός ονείρου που στηρίζεται στην αλήθεια, στην πίστη σε ένα σκοπό, στην ανιδιοτέλεια και βέβαια στη δουλειά. Από αύριο λοιπόν, από μεθαύριο, και πάλι στη δουλειά. Όλες και όλοι. Όλοι οι αγαπητοί συμπολίτες έχετε την αγάπη μου και τις ευχαριστίες μου μέσα από τα πάντα της καρδιάς μου. Αρκαδία 938.